Πες μου λίγο τι πήγε στραβά σήμερα για το Ρέθινο και πήγε διαφορά εκεί που πήγε. Ξεκίνησαμε λίγο νωθρά το παιχνίδι. Δυστυχώς είχαμε κάποια κενά διαστήματα και με τέτοιες μεγάλες ομάδες δεν πρέπει να υπάρχουν αυτά. Πρέπει να μειώσουμε ειδικά με τις μεγάλες ομάδες αυτά τα κενά διαστήματα, όπως είπα. Όπως και να έχει, ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα. Τώρα θέλουμε να επικεντρωθούμε στο παιχνίδι που έχουμε το Σάββατο με τον Κόρυβο. Πρέπει να το κερδίσουμε και συνεχίζουμε. Βέβαια, αυτά τα παιχνίδια φαντάζομαι δεν είναι από αυτά που έχετε σημειωμένα στο μπλοκάκι μου, πρέπει. Σίγουρα όχι, αλλά θέλουμε πάντα αυτά τα παιχνίδια να είμαστε ανταγωνιστικοί. Να παίζουμε όσο πιο καλά γίνεται. Είναι μεγάλες εμπειρίες για όλους τους παίχτες και είναι παιχνίδια τα οποία θες να παίζεις άμα είσαι καλός ποδοσφαιριστής. Πώς ήταν για σένα η επιστροφή στο ΣΕΦ? Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στο ΣΕΦ. Ήταν μια ομάδα που ήμουν 3 χρόνια. Πέρασα πολύ ωραίες στιγμές. Μπορεί να μην είχα το χρόνο συμμετοχής που ήθελα ή τέλος πάντων που έπρεπε, ρε παιδί μου, να κερδίσω για να έχω. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος. Είδα συμπαίχτες, είδα το staff και εύχομαι καλή συνέχεια στον Ολυμπιακό με υγεία. Ο Ολυμπιακός τον είχε ζήσει από μέσα. Φέτος κάνει μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Το περίμενες αυτό? Ναι, ο Ολυμπιακός έχει ένα τρομερό ελληνικό κορμό και οι ξένοι που πήρε φέτος είναι πάρα πολύ καλοί. Όπως πάντα, όλοι οι παίκτες να αξίζονται παίρνονται, κάνουν μια πολύ ισχυρή ομάδα και πιστεύω θα πάει πολύ ψηλά. Εσύ στο Ρέθινο, πες μου τις εντυπώσεις σου στα μέσα της σεζόν που είμαστε μέχρι στιγμής. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Η ομάδα είναι μια υγιής ομάδα, από τη διοίκηση μέχρι και όλους τους παίκτες και το staff στην ομάδα. Είμαστε όλοι, πιστεύω, αρκετά χαρούμενοι, είμαστε αρκετά δεμένοι και προσπαθούμε για το καλύτερο. Το ότι θα βρεις και συμπατριώτη σου προπονητή στην Ελλάδα, το περίμενες? Εντάξει, σημαίνουν αυτά. Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεργάζομαι με αυτόν τον coach. Είναι αρκετά καλός προπονητής, πετυχημένος, έχει κάνει μεγάλα πράγματα στην καριέρα του μέχρι στιγμής. Εύχομαι ακόμα καλύτερα. Τώρα στην Κύπρο για πρώτη φορά υπάρχει κυπριακό site. Πες μου λίγο το μπασκετικό site, μάλλον. Ναι, έχω ακούσει για αυτό το site. Κάνει μια μεγάλη προσπάθεια ο Νίκος Βαγγέλης και του εύχομαι καλή συνέχεια, όπως φαίνεται, τα Viber.